Ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής σας, Σεβασμιότητε Μητροπολίτη μας, κύριε Νεόφυτε, για
την αγάπη σας, τη στήριξή σας και την απόφασή σας να με εντάξετε στην ιερατική οικογένεια της καθημάς Αγίου Τάσης Μητροπόλεως Μόρφου. Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να σας δίνει δύναμη να συνεχίσει το πνευματικό και ποιμαντικό έργο του Μητροπόλεως μας. Θερμώς σας παρακαλώ, ευχηθείτε ο Άγιος Θεός να ευλογεί και να κατευθύνει τα ιερατικά μου βήματα, να είναι πάντα ψυχή μου διάπειρος προς τα συντολά σου και να υπάρχει μέσα μου πάσα στα σημέρα της ζωής μου, άσβεστος ο Θείος Πόθος. Αμήν. 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 Αν ιερότατε, πατέρες και αδερφοί, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, όχι μόνο για εμένα και το χωριό, αλλά και για την Εκκλησία μας. Είναι μέρα που ξεχυλίζει από πληθώρα συναισθημάτων, συγκίνηση, χαρά, λύπη, νοσταλγία. Σήμερα νιώθω εγγνώμων που ο Θεός με αξίωσε να κλείσω ένα πανέμορφο κύκλο 47 χρόνων στο πλευρό του Αγίου Δημητριανού και καθαρή τη συνείδησή μου πως το καθήκον αυτό θα συνεχιστεί από έναν αξιόλογο άνθρωπο. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τον Τριαδικό Θεό που με αξίωσε να βρίσκομαι μέχρι και σήμερα εδώ υμνώντας και δοξάζοντας τον Κύριο και που μου έδινε δύναμη τόσα χρόνια να λειτουργώ την Εκκλησία μας με τον ανθρωπίνο καλύτερο τρόπο. Έπειτα θα ήθελα να απευθυστώ στον Άγιο Δημητριανό που από το 1975 υπηρετώ και δοξάζω με δέος και τιμή στη θέση του ιερέα και κουράστηκα και μεγάλωσα, έστειλε στον δρόμο μου έναν άξιο συνεχιστή, ένα εξαιρετικό παιδί που σήμερα χειροτονήσαμε διάκονο. Ένα ευχαριστώ οφείλω επίσης στον Μητροπολίτη Μόρφου, κύριον Νεόφυτο, που ήταν στο πλευρό μου κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής συμπαραστάτης και καθοδηγητής. Σας ευχαριστώ πανιερότατε για την ανταπόκριση που βρήκα στο πρόσωπό σας, όχι μόνο τώρα, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα μπορούσα φυσικά να μην αναφερθώ στη μακαριστή Πρεσβυτέρα Μαρία που ανήκει πλέον στην Ιωαννιότητα και να την ευχαριστήσω που στάθηκε βράχο δίπλα μου και με στήριξε μέχρι και την τελευταία της πνοή. Μαζί μεγαλώσαμε παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα, τα οποία θέλω να ευχαριστήσω που στάθηκα αντάξια των προσλογιών και της πρέπουσας συμπεριφοράς, κάνοντάς με υπερήφανο και δίνοντάς μου δύναμη να συνεχίσω να εκτελώ το καθήκον μου ως ιερέας. Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις ευχαριστίες μπορώ να καλωσορίσω και επίσημα τον νέο διάκονο της Εκκλησίας μας, μελλοντικό, μελλοντικό ιερέα Εμμανουήλ, και να τον διαβεβαιώσω πως είμαι δίπλα του για ό,τι χρειαστεί. Τελειώνοντας θα ήθελα να σας δώσω μια τελευταία συμβουλή μέσα από την ψυχή μου. Να μην χάνετε την πίστη σας και να κρατήσετε την ψυχή και τη συνείδησή σας ανεπαυμένη. Σας εύχομαι ο Τριαδικός Θεός να σας έχει όλους καλά και να σας ευχαριστώ. Αμήν. Πατέρες μου και αδερφοί μου, μετά από τον χαιρετισμό του πατρός Μιχαήλ, νομίζω ο δικός μου λόγος περιττεύει και περισσεύει. Ιδιαιτέρως
Μετά από την τελευταία υπόδειξη που έκαμε σε όλους εμάς τους νεωτέρους και σε σένα αγαπητέ μου αρτιγέννητε διάκονε της του Χριστού Εκκλησίας, αλλά και σε εμάς, τους αρχιερείς, τους αρχιμανδρίτες, τους ιερείς, τους διακόνους, τους ιεροψάλτες και εσάς των λαών. Ακούτε τι λέει ένας πρωτινός παπάς της Κύπρου. Κρατήστε, λέει, την πίστη σας, την Ορθόδοξον, και να έχετε αναπαυμένη συνείδηση. Αυτόν το έλεγε πολύ ο Γιώργος Εφραίμ της Αριζόνας, αυτός ο σύγχρονος Άγιος που πήγαινε από το Άγιον Όρος πριν 30 χρόνια στην Αμερική και έφτιαξε 20 μοναστήρια. Και τώρα έχει από το 2019, 8 Δεκεμβρίου που εκοιμήθη, που εγέμισε τον τόπο θαύματα και αποκαλύψεις και έλεγε συνεχώς στους μοναχούς του, στις μοναχές του, στα πνευματικά του παιδιά, να άχετε, τους έλεγε, να αναπαυμένη συνείδηση. Αυτός που έχει αναπαυμένη συνείδηση το αντιλαμβάνεται πρώτο γιατί δεν έχει ενοχές, δεν έχει τύψεις, και μόλις κάτι πάει να του θυμίσει η συνείδησή του, το μεταποιεί όχι σε ενοχές αλλά σε μετάνοια. Ακούσα, αγαπητέ μου διάκονε, τι ωραίων εφημέριων έταξεν η πρόνοια του Θεού, της Παναγίας που τόσον αγαπάς και υπηρέτησες εκεί στην κοινότητα της καταγωγής σου, σου επιφύλαξε η πρόνοια του Θεού να έχεις έναν εφημέριο, να είσαι, όχι δίπλα σου, να είσαι δίπλα του και να γνωρίζει από συνείδηση. Μην νομίζεις ότι αυτό είναι σύνηθες εις τις μέρες μας. Είναι σπάνιο. Δυστυχώς είναι σπάνιο. Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής μάλλον πανουργία φαίνεται. Και γεμίσαμε στην εποχή μας επιστήμονες, επιστήμονες, πανούργους, πανούργους, και τώρα ζούμε με τα άθεα γράμματα της Ευρώπης, τα οποία, όπως είπε ένας ορθόδοξος ομολογητής του 19ου στην Ελλάδα, στην τότε νεοελληνική Γρεκία που έφτιαξαν οι Βαβαροί και οι ξένοι, και είπε ο Χριστόφορος Παπουλάκος, δεν ήταν ιερέας, Χριστόφορος Παπουλάκος, λαϊκός ιεροχήρικας ήταν παρακαλώ, θεοφόρος άνθρωπος όμως, και είπε τα άθεα γράμματα της Ευρώπης υφαίνουν το σάβανο του γένους. Και τώρα ζούμε σχεδόν την εξόδιον ακολουθία του γένους. Θεός φυλάξει. Εάν άκουαν οι μορφωμένοι μας, εάν άκουαν οι πατριάρχες μας και οι αρχιερείς αυτήν τη φωνή του πατρός Μιχαήλ, αν άκουαν την φωνή του προκατόχου του πατρός Μιχαήλ, του πατρός Ομήρου, στη διπλανή κοινότητα της Λινού Κουίτο, και τόσων πρωτεινών παπάδων, θα ήταν το γένος μας, ο τόπος μας, η νήσος μας σε πολύ καλύτερη θέση. Πολλές φορές λέω ότι αυτός ο τόπος κρατιέται από τους Αγίους του ουρανού, που δόξασε ο Θεός. Έχουμε μπάμπολους από την Κύπρο μας, από την νήσο των Αγίων, και από τις λειτουργίες που κάνουν οι απλοί παπάδες, οι ξεχασμένοι παπάδες, ιδιαιτέρως των μικρών κοινοτήτων, οι απερήφανοι,
η απένδυστη. Τέτοιος παπάς να γίνεις, αγαπητέ μου Εμμανουήλ. Μέχρι τότε, μέχρι να έρθει η ώρα της ιεροσύνης σου, της παπαδικής σου, θα είσαι διάκονος της του Χριστού Εκκλησίας. Ο διάκονος φροντίζει πρώτα και κύρια τη συνείδησή του, να είναι αναπαυμένη. Είναι αναπαυμένη εάν καθαρίζει, και καθαρίζει η συνείδηση εάν μάθει να μετανοεί. Τα έχουμε μπει πολλές φορές αυτά. Αλλά είναι καλά αυτήν την τόσο σημαντική ημέρα που γεννιέται η ιεροσύνη σου σιγά σιγά να τα υπενθυμίσουμε. Ιερωμένος που δεν μετανοεί καθημερινά και δεν βρίσκει κάθε μέρα μέσα του ένα λάθος, μια αμαρτία, έχει χαλάσει ο οφθαλμός της ψυχής του, που είναι ο νους. Που είναι ο νους. Ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Όπως έχει το σώμα μάτια, έχει και η ψυχή μάτια. Και άλλες αισθήσεις και άλλες δυνάμεις. Αυτόν τον νουν καθημερινά να ψάχνεις να βρεις μέσα σου έστω και ένα λάθος που έκανες, έναν ελάττωμά σου, να το φέρνεις μπροστά σου και αμέσως να μετανιώνεις και να μιλάς του Χριστού, να σε συγχωρέσει και να μιλάς στο Πνεύμα το Άγιον, Πνεύμαν Άγιον, Πνεύμαν της Αληθείας, έλθε και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον με από πάσης κυλίδος. Έτσι θα έχεις αναπαυμένη συνείδηση και αυτοί που θα ακούουν τη λειτουργία σου δεν θα χαίρονται τόσο από τη φωνή σου την πολύ καλή και μεγαλοπρεπεστάτη όπως ακούσαμε, αλλά από τις ενέργειες της ψυχής σου, από τις συχνότητες της καρδιάς σου. Και οι Εβραίοι λένε έναν ωραίο, ότι βγαίνει από την καρδιά, μπαίνει στην καρδιά. Να λειτουργάς με την καρδιά σου, όχι εγκεφαλικά. Αυτό είναι ένα χάρισμα που έχουν οι περισσότεροι Κύπριοι, καθότι τέκνα της Ρωμιοσύνης, της καθημάς Ανατολής, που μιλά με την καρδιά της, όχι με τον εγκέφαλο. Ε? Αλλά για να μπορεί η καρδιά σου να μιλά και να την ακούουν οι πιστοί, πρέπει να γίνει αυτό που είπε ο Παπαμιχάλης. Να είναι η συνείδησή σου αναπαυμένη. Ο Θεός μας αξιώνει. Κάθε μέρα να έχεις αυτήν την όραση μέσα σου και να το μεταφέρεις αυτό στις θείες λειτουργίες που θα τελείς. Τώρα ως διάκονος, ύστερα ως ιερέας. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να μείνεις καιρό πολύ διάκονος. Εσένα η ζωή σου, αγαπητέ μου Εμμανουήλ, ήταν μια συνεχής προετοιμασία για την ιεροσύνη. Και το ξέρω και το ξέρεις. Μια ζωή περίμενες πότε να φορέσεις τα ρούχα του διακόνου και του ιερέου. Και έλαχες σε μια ευσεβεστάτη και ευλαβεστάτη οικογένεια της Τριμήκρινης. Ευχαριστούμε την Τριμήκρινη που μας έδωσε από μια τέτοια καλή οικογένεια τον Εμμανουήλ. Για να σου πω την αλήθεια, εβεβαιώθηκα ότι κάνεις για παπάς κοντά μου, παρόλο που άκουσα μέσα μου πριν χρόνια πολλά, όταν ήσουν 18 χρονών και σε είδα πρώτη φορά στην Περιστερώνα, ήρθες σε κάτι εγγένεια που κάμαμε στην Αγία Βαρβάρα και είπα, ποιον είναι το παιδί με το ράσο, και μου είπαν, ναι, που την Λεμεσόν, που την Τριμήκρινη, και άκουσα μέσα μου, αυτόν κάποτε θα το χειροτονήσει. Και να που ήρθε αυτή η ώρα. Εβεβαιώθηκα ότι
θα σε χειροτονήσω, ξέρεις πότε? Όχι όταν είδα τη Ραφαηλία, τη σύζυγό σου. Όταν είδα τον παππού σου, τον Κώστα. Όταν είδα τη ρίζα, κατάλαβα και το δέντρο. Και την καρποφορία τη μελλοντική. Βεβαίως, η παρουσία της σύζυγου σου, τη Ραφαηλία, είναι μια επιπλέον βεβαιότης και στήριγμα ότι η ιεροσύνη σου θα έχει καρποφορία. Αφού δεν μπορώ να χειροτονήσω τον παππού σου, σε χειροτονώ εσένα. Να είσαι και δίπλα από τον άλλον παππού, τον πάτερ Μιχαήλ. Θα αντιληφθείς την αρχοντιά του, την ευρύτητά του, την απλότητά του, την ευθύτητά του, το αφιλοχρήματον του. Μεγάλες αρετές για έναν παπά. Και να τα μιμηθείς αυτά, το φυλακόλουθο του. Και να ενισχύσεις την κοινότητα της Λάσου. Με την παρουσία σας, με τη συμμετοχή σας στα κοινά, να μην είσαι κλεισμένος στο σπίτι. Οι φλασίτες θέλουν τον παπά μέσα στην καθημερινότητά τους. Να το ξέρεις αυτό. Θα κάνεις τα πρώτα που είπαμε, αλλά δεν θα αφήσεις τα άλλα, τα κοινωνικά. Τα αυτά που είσαι, κακίνα μία φιέ. Και εύχομαι σύντομα, ίσως και εντός αυτού του έτους, αφού έχεις και ηλικία, να φτάσουμε και στην ευλογημένη ώρα της χειροτονίας σου εις πρεσβύτερο. Θα δούμε τον καιρόν και ανάλογα θα πράξουμε. Και το Πνεύμα το Άγιο να μας φωτίζει για τα περαιτέρω. Εύχομαι να πληροφορείς την ιεροσύνη σου, το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί εντός σου και να είσαι ένας διάκονος υπάκουος εις τον εφημέριό σου και στον αρχιερατικόν εδώ της Σολέας που σέταξε η πρόνοια του Θεού να υπηρετήσει την ιεροσύνη σου. Άξιο! Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν, ζωή χαρισάμενο. Yeah.